Για βάλε μπροστά. Για δώσε λίγο. Ωραία, έχει μπάσο λίγο. Ωραίος. Ωραίος. Παιδιά, δεν είναι εκτροχιαστικό, αλλά έχει πολύ ωραίο έτσι μεστό ήχο μπασάτο. Βαθύ. Ωραίο. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το τεράστιο κανάλι. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, πριν πω ότι πω, θέλω να κάνετε like, subscribe, κοινοποίηση και να πατήσετε και τον κόδωνα. Και θέλω να πω και το παράπονο μου, γιατί με έχετε ξεφτυλίσει. Δύο βίντεο με αυτοκίνητα και είναι όλα γερμανικά. Πόρσε και το Audi, πες μου το λόγο. Θα τα βάλω, σου αρέσουν πάρα πολύ τα Vanga. Βρε, ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι, θα ήθελα ένα γκολφάκι, ας πούμε. GTI. Ναι. Θα το ήθελα. Ναι. Και το δηλητράκι να έχει παπαπαπα να σκάει. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, πώς με έχετε παιδέψει. Και οι Ιαπωνικά μου αρέσουν βέβαια. Ας αφήσουμε τώρα αυτά τα δικά μας τα προβληματικά και πάμε να γνωρίσουμε λίγο τον φιλαράκο μας εδώ πέρα, τον Θόδωρα. Γεια σας, κύριε Θόδωρη. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Τι θα θέλατε να δηλώσετε? Σας ευχαριστώ που με καλέσετε για την παρουσίαση σε αυτή τη τεράστια καναλάρα που είπες και εσύ. Αλλά και νικηλίο. Είμαστε πολύ στυμμένοι. Να σου πω, δεν πρέπει να φύγουμε. Ναι. Το έχουμε γαμίσει. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε σε ένα Audi TT του 2000. Το 2002 μοντέλο. Ναι, είναι το Quattro, το τετρακίνητο με τα 225 άλογα. Μαμά, 225 άλογα. Ωραία. Τώρα φοράει ένα φίλτρο και μία εξάτμιση. Το αυτοκίνητο σαν αυτοκίνητο. Οπα! Ωπα, μπρο μου! Μπρο κολοκό! Ωπα, όχι, 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 όχι! Μη φύγουμε, στροφή! Ω, εντάξει, 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 εντάξει! Α, έχει φρενάρες! Γιατί πάει έτσι γρήγορα? Για κανένα άλλο ένα! Ωπα, εντάξει, 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 εντάξει! Χριστέ και... Καλέ! Wow. Wow. Κάτσε, περιμένε λίγο να το συνειδητοποιήσω. Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Έλα, γίνει από εδώ, από πίσω. Το έχεις. Μαλάκα, έχει φρενάρες. Έχει φρενάρες, το μεταξύ ακούγεται το τσουφ τσουφ της... Ναι, 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 της κάστρας. Της κάστρας. Πω πω, φίλε, πολύ ωραίο. Να σου χέσω, να μου το δώσεις λίγο, ε. Μ' αρέσει. Τάξει, τάξει, τάξει. Πού μου έφυγαν τα σάλια. Τάξει. Πού να σου γέσω. Το αυτοκίνητο είναι του 2002, μοντέλο. Ναι. 225 άλογα, μαμά. Έχουμε μέτρα, χρονομέτρης, τίποτα ξέρουμε. Ναι, 0% στα 6,5 δευτερόλεπτα. Ωραία, δεν έχουμε ένα αντράκι να το μετρήσουμε. Για πες. Όχι. Όντως, άμα θέλεις, μπορούμε να σου κάνουμε μια εκκίνηση. Ναι, θέλω. Ω, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, μη φύγουμε σε στροφή, παρακαλώ. Πόσα κυβικά είναι αυτό? 1800. 1800, 20βάλβιδο. Ναι. Που σημαίνει 5 βαλβίδες ανακύλινδρο. 3 εισαγωγής, 2 εξαγωγής. Μάλιστα. Ερώτηση σημαντική. Θα μπορούσε με τα χρήματα αυτά που αγοράσει αυτό να αγοράσει κάποιο άλλο? Γιατί τετέ? Ρε φίλε, το αυτοκίνητο το είχα από μικρός, έτσι μου άρεσε. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και θεωρώ ότι το αυτοκίνητο
αυτό σου παρέχει τα πάντα στα λεφτά που το αγοράζεις. Σου παρέχει ασφάλεια, σου παρέχει ότι δεν το βλέπεις έξω. Ναι, και ένα ωραίο αυτοκίνητο. Ένα ωραίο αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις. Σου παρέχει γκάζι, σου παρέχει τη τετρακίνηση, που τετρακίνητο κάμπριο δεν βρίσκεις πολύ εύκολα. Okay. Δηλαδή τα κρατήματα που έχει. Μόνο το Porsche, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν βρίσκεις εύκολα σε αυτά τα λεφτά, έτσι. Okay. Τετρακίνητο κάμπριο. Μάλιστα. Δηλαδή εμένα μου άρεσε από μικρός και το είχα βάλει σκοπό, ξέρεις, ότι κάποια στιγμή θα το πάρω και έτσι και έγινε. Okay. Okay, κομμάτω. Ξέρεις κάτι, δεν έχω κάτι άλλο να σου κάνω μια ερώτηση. Πάμε τη βολτούλα. Ναι, δεν νομίζω, εντάξει, να πούμε τίποτα άλλο. Παιδιά, τα ακούσατε. Εγώ εκστασιάστηκα. Είναι η δεύτερη φορά, να σου πω την αλήθεια, που μπαίνω σε... Όχι, όχι! Χριστέ μου, πόσο κράτημα έχει! Τα μπούκουσα όλα. Φοβάσαι. Δεν είναι εδώ ότι φοβάμαι, θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω μπει σε συμβατικά αυτοκίνητα. Ναι. Το προηγούμενο το Porsche που μπήκα, εντάξει, ήταν μια ευθεία. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ όμως δεν είχα καταλάβει κρατήματα από αυτοκίνητο, ναι, σοβαρό. Δεν έχω μπει σε σοβαρό αυτοκίνητο για να καταλάβω κρατήματα. Και τώρα όλα αυτά μου φαίνονται εκτροχιαστικά υπερβολικά για μένα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ με ένα ναυαράκι, με ένα Hyundai Accent, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που έχω μπει είναι στο κολλητού μου το 1400 το Golf. Με τα 170, ναι, και σε ένα, πώς το λένε, και σε ένα Peugeot 106 ραλί, ενός παιδιού με 170 άλογα, αλλά ήταν τετρατάχυτο. Ναι. Έπιανε τα 0-160, ας πούμε, σε κάτι δεύτερα, αλλά δεν το κατάλαβα, ήμουν μικρός. Τώρα εδώ είναι συγκλονιστικά τα κρατήματα, η επιτάχυνση, ο ήχος πολύ ωραίος, αυτό το τσουφ τσουφ, ναι, που κάνει. Πολύ δυνατό, ρε φίλε, πολύ δυνατό. Να σου πω, σταματήσουμε εδώ για να μου το δώσεις και εμένα. Αμέ. Ε. Αμέ. Οκ, okay, έλα παιδιά, εντάξει. Σπάσαμε την Παρθενιά. Θα οδηγήσουμε ξένο αυτοκίνητο. Έλα, άστο εδώ. Εγώ δεν θα τρέξω. Απλά θα το. Να πεις και εσύ τη γνώμη σου, ρε παιδί. Okay. Πώς φαίνεται να μπεις και σε κάτι διαφορετικό έτσι το Ναβάρα. Εντάξει. Γιατί το Ναβάρα είναι Ναβάρα. Ναι, εντάξει, το Ναβάρα είναι Ναβάρα, ρε φίλε. Εργαλείο, τρελό. Κάθεσαι. Να φτάσω. Αλλά καλύσω πορτέρα, ψηλό. Θα σου χαλάσω, πτήση τώρα. Φίλε, αγκαλιάζει το αυτοκίνητο, καταλαβαίνει ότι είναι σπόρο αυτοκίνητο. Να. Δεν είναι ούτε πολύ μακρύ. Η θέση οδήγηση, εντάξει, είναι εξαιρετική, μπορώ να πω. Τι έχει εδώ πέρα, ESP. ESP, θερμαίνουμε καθίσματα. Και για το πίσω τζάμι. Α, για να σου καθαρίζει. Ναι, για να σου καθαρίζει. Μάλιστα. Καλά, να φανταστώ τιμόνια ρυθμιζόμενα όλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εξατάχυτο. Εξατάχυτο. Πατητή μέσα και όπισθεν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, τώρα εντάξει, πάμε. Έλα και το καγιέν. Ξέρουμε από πόσο χαμ... Ωπα ρε μαλάκα! Γιατί δεν φρενάρει ρε? Έλα, για βάλω ρε μαλάκα μπροστά. Έλα, γιατί είναι, γιατί είναι τόσο σφιχτό. Μαλάκα, τι έκανα. Έλα, τι έβαλε, πάμε, έβαλες πρώτη. Πριν τι είχα. Πριν έβαλες τρίτη. Ό,τι να είναι. Φύγαμε. Πάμε. Από πόσο χαμηλά σπουλάρει αυτό το turbo? Είναι 3-4.000 στροφές, δηλαδή πού σου παίρνει μπρος? 2.500 στροφές. 2.500. Αν είναι μικρό το τουρμπάκι και, ναι, και σπουλάρει από χαμηλά, ε. Πρέπει να είναι K03. Οκ. Okay. Τουρμπίνα του. Α, και ωραίο σας μανάκι, ταχυτητούλες μπαίνουν του μπάνω, ρε. Έλα, ρε. Πάμε λίγο, ρε, παιδιά. Πάρουμε και εμείς κανένα ουντάκι. Αφού δεν σ' αρέσουν τα γερμανικά. Έλα, σταμάτα και εσύ τώρα. Ό,τι μου δώσουν θα πάρω. Μ' αρέσουν έτσι τα ψηλά αυτοκίνητα, ρε φίλε. Θέλω, ναι, να μπορώ, ναι, ναι, να πηγαίνω παντού. Επειδή βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που, ναι, το αντέχει αυτό. Τώρα, είναι αυτό που σου είπα, ότι τέτοια αυτοκίνητα εδώ πέρα λίγο δεν τα φοβάσαι. Δεν, μπράβο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πάρω τώρα εγώ ένα τέτοιο αυτοκίνητο που έχει 200 άλογα, 300 και ακόμα και 150 μικρό. Δεν μπορείς να το πας εδώ, ναι, πέρα, ρε φίλε. Το καπνίζεις, ενώ το Ναβάρα που λέει ο λόγος, κάτι τέτοιου τύπου, το δέχεται. Πας και σε ένα χώμα που λέει ο λόγος, κάνεις διάφορα. Καλά, τα κρατήματα είναι άλλο level. Τα κρατήματα είναι άλλο level, φίλε. Αυτός εδώ τι έγινε, πώς του έφυγε. Μεθυσμένος μπαίνω στο club, ήτανε.
όχι ρε. Εντάξει, από κρατήματα το καταλαβαίνεις, δεν κάνει έτσι, δεν κάνει τίποτα. Για πες μου λίγο για το 4x4, κάτι μου λίγες πριν ότι είναι... Είναι τρακίνηση. Ότι δεν είναι μόνιμη... Δεν είναι μόνιμη τρακίνηση, είναι... μόλις νιώσει ότι πάει να φύγει. Ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σε μερικές στροφές που... Πας να μπεις καλά και νιώσεις το αυτοκίνητο ότι φεύγεις, μπαίνει τετρακίνηση. Οκ. Όπου να σκάσει ματάκια, θέλεις μια μεγαλύτερη... Εδώ τώρα θέλεις λίγο ανεβάσμα πίεση και μια άλλη σκάσα. Όπως είπαμε και θα κάνουμε και άλλο βίντεο που λέγαμε πριν, όταν βελτιωθεί και το φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε το αυτοκίνητο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να σου πω την αλήθεια. Οκ. Θα καταλάβεις τις διάφορες και θα μου πεις. Μάλιστα. Δηλαδή όταν είχαν αυτός ο κινητήρας, ναι. Volkswagen Group 1800, το VAM, κωδικός VAM, okay. Είναι ο αγαπημένος της Volkswagen για τροποποίησης. Ξέρεις, ιδιοκτήτες. Αυτός υπάρχει στα Volkswagen. Είναι... Ναι, είναι το ίδιο με το Leon, είναι το ίδιο με το Seat Cupra. Άρα φτάνει 400 άλλο. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, να σου πω, εδώ έχουμε μια ευθιούλα νομίζω. Α, την περάσαμε. Έλα ρε. Έλα ρε. Γερμανικό αυτοκίνητο παρά για αγροτικό. Ωραίο ρε φίλε. Βασικά θα σου πω, εγώ στην αρχή πριν το πάρω, πριν κάποια χρόνια τέλος πάντων, είχα μπει σε ενός φίλου μου το ίδιο και μου λέει πάρ' το Volta. Του λέω ρε φίλε φοβάμαι, ξέρεις ήμουν και πιο μικρός, ναι. Του λέω φοβάμαι να το πάρω. Ήταν το 16. Okay. Φοβόμουν να το πάρω και μου λέει πάρ' το, ξέρω, μη φοβάσαι. Εννοείται ότι δεν το άνοιξα και τέτοια. Απλά ρε φίλε με το που έκατσα πίσω από τη θέση και ξεκίνησα. Ναι. Λέω τέλος, θα πάρω ένα τέτοιο. Είναι σοβαρό. Και με το που το βλέπεις και εξωτερικά, σε τραβάει ρε παιδί μου, σε ελκύει. Είναι γαμάτο, είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Σου είπα ένα αυτοκίνητο που για μένα, η γνώμη μου πάντα, μην βγείτε και κράξτε από κάτω. Για πες. Έχει τα πάντα. Δηλαδή δεν του λείπει κάτι. Έχει την τρακίνησή του. Να σου πω, άλογα. Τα άλογα του. Ομορφιά. Είναι όμορφο και είναι και κάμπριο. Πάμε λίγο. Να και το ναυαράκι. Ναι. Έλα παιδιά. Θα δεν του πας εδώ πέρα. Α, του πας. Γιατί δεν με το πας. Λοιπόν. Να πω την πρώτη μου εντύπωση, αυτά τα 5 λεπτά που το οδήγησε, τα 10. Μπορούμε να κλείσουμε. Αμέσως σβήσε. Λοιπόν, θέλει να είσαι λίγο, να είσαι λίγο συγκαταβατικός πρώτα απ' όλα στο χώρο του. Στο χώρο που είσαι, γιατί τώρα εγώ είμαι λίγο ανοιχτός σαν άνθρωπος. Ας πούμε αυτό ακουμπάει πάρα ναι. πολύ. Είναι λίγο πέδεμα αυτό. Αλλά, ωραίο σασμάν, ταχύτητες μπαίνει του μπανό, ωραία θέση οδήγησης. Βλέπεις πολύ μπροστά. Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα να είναι λίγο διαφορετικό. Βλέπεις, έχεις ρε παιδί μου ορατότητα, μπορείς να πεις. Κρατήματα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Τετρακίνητο, 19 ρεζάντες. Έχει ροπή αρκετά. Του λείπουν σίγουρα 50-60 άλογα. Σίγουρα. Το θέλει, πιστεύω. Ναι. Αλλά για μένα θα το κράταγα. Εγώ δηλαδή θα το κράταγα και έτσι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ όντως. Έχει επιτάχυνση, είναι ωραίο νευρικό το αυτοκίνητο. Ποιοτικά. Εντάξει, μαλακό δέρμα. Έλα. Ναι. Έχει μαλακό δερματάκι. Μαλακά είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, τι έχετε να πείτε. Για πείτε μου. Τι έχετε, πώς σας φαίνεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφει αυτό το πράγμα. Αμέ, θες να σου το ανοίξω κιόλα. Ποιο. Το κάμπριο. Α, ναι. Αμέ. Έλα, έλα, ναι, 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 θέλω, θέλω. Κουμπάκι εδώ πίσω. Γεια. Φαίνεται.
Γεια, τι φαίνεται. Ωραία, μαλάκα. Έλα, ρε μαλάκα. Παιδιά, αυτό είναι ρε φίλε. Κάμπριο. Ναι. Κάμπριο. Γάμισε μας τώρα, γιατί μου κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων. Θες να σου πάω μια βολή με τον Ναβάρα, να κλείσουμε και να σου πάω μια βολή με τον Ναβάρα. Να δεις λίγο. Πώς είναι, ρε παιδί μου, λίγο. Όχι πειραγμένο, λίγο πιο βελτιωμένο. Ε? Ωραία. Λοιπόν, αλανάκια μου, φιλιά πολλά σε όλους. Μαλάκα. Φιλιά πολλά σε όλους. Θέλω να προσέχετε την υγεία σας. Να είστε προσεκτικοί στους δρόμους. Πάντα ζώνη. Ακριβώς. Like, subscribe, κοινοποιήσεις. Εσύ φοράει ζώνη πριν. Ναι. Προσέχετε, παιδιά, στον δρόμο όπως είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρή που μας εμπιστεύτηκε και το αυτοκίνητό του να το οδηγήσουμε. Μέχρι στιγμής είναι το πιο γρήγορο που έχω οδηγήσει. Ναι. Έχω, μου σπάσει την Παρθενιά. Λοιπόν, αυτά. Φιλάκια πολλά, παιδιά, και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Τα πέταγα και ντρόουν, παιδιά, αλλά έχουμε πρόβλημα. Ήθελα να κάνουμε κάτι πλανάκι, αλλά φυσάει 6-7 από φόρο. Θα το χάσουμε τον ντρονάκι. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Έλα, φύγε. Bye bye.